Χαλανδρίτσα, μια ημιωρινή κωμόπολη με πλούσιο αρχαίαμα και σύγχρονη ιστορία, γεμάτη ενδιαφέρον προορισμούς, μα και με τους πιο φιλόξενους και καλοσυνάτους κατοίκους της να την κάνει μια αξιοθαύμαστη τουριστική περιοχή. Σύμφωνα με μύθους, η Χαλανδρίτσα κατοικείται από την Παλαιολιθική εποχή, πιο συγκεκριμένα από τον 10ο αιώνα π.Χ. και μπορούμε να πούμε πως οι τότε κάτοικοί της έχουν αφήσει και αυτοί το στίγμα τους. Για να γίνουμε πιο σαφείς, το 1985, κατά τη διάρκεια εξκαφών για την ενέργεια ενός νέου οικοδομήματος στην κορυφή ενός λόφου, όπου σύμφωνα με τους κατοίκους ονομάζεται Σταυρός, έγινε η ανακάλυψη πολύτιμων λιψάνων ενός προϊστορικού οικισμού. Η ανακάλυψη αυτή δεν ήταν και η μόνη. Τα τελευταία χρόνια αποκαλύφθηκε ένας εξαίρετος οικισμός πάνω από τη Χαλανδρίτσα, στην περιοχή Σταυρός ή Δασάκη. Εκεί ήθελαν να κάνουν το κέντρο υγείας, έγιναν ανασκαφές και τυχαία ανακάλυψαν ότι υπήρχαν αρχαία. Η αρχαιολογία έκαμε τις απαραίτητες ενέργειες, έγιναν οι ανασκαφές και αποκαλύφθηκε ένας από τους πρώτους και πιο σύγχρονους και οργανωμένους μυκηναϊκούς οικισμούς στην περιοχή της Αχαΐας.